Ιδιαίτερα μεγάλη ανταπόκριση είχε η συνέντευξη του Γιώργου Φλεβάρη στην ΤΙΑΡ τηλεόραση και μάλιστα η πρότασή του για προκριματικές εκλογές των υποψήφιων του ΠΑΣΟΚ για το Δήμο Άργους βρίσκει όλο και μεγαλύτερη ανταπόκριση. Ευχαριστώ τον ΤΙΑΡ TV που έδωσε την ευκαιρία να καταθέσω και εγώ τις απόψεις μου. Ευχαριστώ και τον κόσμο που με πάρα πολλά τηλεφωνήματα και μηνύματα μου έστειλαν τη συμπαράστασή τους για την ορθή σκέψη, τα λόγια τα ξεκάθαρα, αυτά δηλώναν και τα τηλέφωνα και τα μηνύματα. Ευχαριστώ και τους ανθρώπους που με τίμησαν να μου τηλεφωνήσουν και να μου τονίσουν και αυτοί μαζί συνδράμουν στον αγώνα μου. Θα ήθελα σήμερα να αναφερθώ σε ένα θέμα. Πρόσφατα η εφημερίδα έγραψε ότι σε 40 δήμους ανά την Ελλάδα θα γίνουν προκριματικές. Προκριματικές γιατί θεωρούν, είναι σίγουρο, ότι είναι το καλύτερο εργαλείο, το καλύτερο μέσο για τους μεγάλους δήμους, τους καλλικράτιους δήμους, να βγει ενισχυμένος ο υποψήφιος δήμαρχος. Έτσι λοιπόν, μου έκανε εντύπωση το εξής. Στους 40 δήμους δεν ήταν ούτε καν ο Δήμος Άργους. Από την πρώτη στιγμή που καταθέσαμε τις υποψηφιότητες, ο Δήμος Άργους είχε τουλάχιστον ένα χαρακτηριστικό. Ένας από τους υποψηφίους, αν όχι δύο, ένας από τους υποψηφίους τον καιρό εκείνονε, ζητούσε κάθετα απόλυτα προκριματικές. Αυτός ήμουν εγώ. Έτσι λοιπόν μου έκανε εντύπωση, παρόλο ότι το είπα ξανά και στις προηγούμενες συνεντεύξεις μου, παρόλο ότι η κυρία Κισκύρα μας είπε με το που καθίσαμε στο τραπέζι να συζητήσουμε ότι κάνει εντύπωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ότι γιατί οι άνθρωποι δεν κατεβαίνουν σε προκριματικές, δηλαδή γιατί δεν γίνονται δημοψηφίσματα. Μου κάνει εντύπωση πώς δεν λάβανε υπόψη σοβαρά ένα αίτημα από την πρώτη στιγμή κατάθεσης υποψηφιότητων, το οποίο το είχα ξεκαθαρίσει και στην αίτησή μου μέσα. Στο αίτημά μου μέσα είχα βάλει και αυτό τον όρο. Έτσι λοιπόν, πρόσφατα, σε πρόσφατες δηλώσεις του συνυποψηφιού μου, του κύριου Μακρύ, ξεκάθαρος, ήταν τελείως ξεκάθαρος, χωρίς κανέναν ενδιασμό, ότι και αυτός πλέον διαπίστωσε ότι πρέπει να πάμε σε προκριματικές. Ο δήμαρχος θα πρέπει να βγει ενισχυμένος μέσα από την ψήφο της λαϊκής βάσης. Έτσι λοιπόν τώρα τα αποτελέσματα δεν είναι 4-1 όπως είχαν πει, τα αποτελέσματα είναι 2-2, γιατί εγώ προσωπικά δεν λαμβάνω υπόψη μου την ετεροπρόταση. Ετεροπρόταση θα μπορούσε να κάνει πάρα πολύ. Και μέναν 10 φίλοι μου μπορεί είχαν γίνει ετεροπρόταση και επάνω να άλλαζε το αποτέλεσμα άρδιν. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να κάνω έκκληση να λάβουν υπόψη τους τη σοβαρότητα της κατάστασης, τη σοβαρότητα που υπάρχει στο Δήμο, στο διευρυμένο Δήμο Άργους Μεκυναίων. Οι άνθρωποι που θα αποφασίσουν και να κατεβούμε σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο όλοι οι συνυποψήφιοι μου και να διεκδικήσουμε την υποψηφιότητα. Με αυτόν τον τρόπο θα βγει ένας ενισχυμένος δήμαρχος για το μεγάλο καλλικράτιο Δήμο και κανένας δεν θα τον αμφισβητεί, δεν θα έχει την ανάγκη κανένας παράγοντα. Θα είναι ο δήμαρχος που θα μπορεί να οδηγήσει στις εκλογές, ο υποψήφιος δήμαρχος που θα μπορεί να οδηγήσει στις εκλογές το μεγάλο καλλικράτιο Δήμο. Πώς πρέπει και οι διεργασίες να γίνουν λίγο γρήγορα, γιατί ο και, ναι, και οπωσδήποτε, και οπωσδήποτε θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους αυτοί που τέλος πάντων ασχολούνται στην Αθήνα, ότι πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία όλη, διότι δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Ήδη μας πιέζει ο χρόνος. Οι υποψήφοι θα είναι πάνω από 180, κάτω από 220. Οι υποψήφοι για να απαρτήσουν ένα ψηφοδέλτιο. Αυτό θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη. Θα πρέπει οι υποψήφοι να γυρίσουν 48 με 50 χωριά.